Πάμε και στην Αναστασία Αργυριάδου, γιατί το μεγάλο βάρος φαίνεται πως πέφτει στη Βόρεια Ελλάδα, Αναστασία, και φαίνεται πως η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι ασφυκτική. Ώρα 0, Βασίλη, για το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση, όπως είπες και εσύ, είναι ασφυκτική και οι γιατροί της πρώτης γραμμής τονίζουν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ κρίσιμη. Θα φανεί αν τα νοσοκομεία θα μπορέσουν να απεξέλθουν στην έξαρση της πανδημίας. Και θα αποκαλύψουμε σήμερα κάτι για πρώτη φορά, ότι οι διοικητές των ΗΠΕ του νομού Θεσσαλονίκης είχαν ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να μπει lockdown στην πόλη μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 23 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Δεν εισακούστηκαν τότε. Το lockdown έγινε 3 Νοεμβρίου και εκεί ήταν που κάθηκε η κατάσταση. Ωστόσο, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση του ΕΚΕΠΗ και του Υπουργείου Υγείας για μετατροπή κλινικών άλλων παθήσεων στα νοσοκομεία αναφοράς, για μεταφορά μάλλον ασθενών και μετατροπή των κλινικών. Αυτό συμβαίνει και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που βρίσκεται σε εφημερία. Βλέπετε εδώ ότι δεκάδες πολίτες περιμένουν να υποβληθούν σε COVID test. Και όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, είδαμε και πάρα πολλούς ασθενείς ύποπτα κρούσματα να γίνεται διακομιδή της με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο Ιπποκράτειο, λοιπόν, που σήμερα έχει εφημερία, νοσηλεύονται 70 ασθενείς COVID. Φυσικά αυτά τα νούμερα θα αλλάξουν με το τέλος της εφημερίας. Ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαν ξεπεράσει τους 100 οι ασθενείς. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Βασίλη, μέχρι χθες βράδυ νοσηλεύονταν 64 ασθενείς σε απλή κλινική COVID και 9 ασθενείς σε MEF COVID. Σήμερα, μετά το τέλος της χθεσινής εφημερίας, νοσηλεύονται 96 ασθενείς σε απλή κλινική και 15 ασθενείς σε MEF COVID. Εκτοξεύτηκαν τα στοιχεία. 30 περιστατικά είναι υπό διερεύνηση. Και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύονται 80 ασθενείς σε κλινικές COVID και 24 σε MEF και είναι ελάχιστες οι ελεύθερες κλίνες. Είναι ασφυκτική κατάσταση, Αναστασία. Είναι ασφυκτική κατάσταση, το βλέπουμε. Και στον Άγιο Παύλο οι 7 κλίνες MEF είναι κατηλημένες. Βλέπουμε λοιπόν την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστώ πολύ.